Τους εκπροσώπους τους στην κεντρική διοίκηση και στα όργανα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ανέδειξαν οι οικονομολόγοι όλες τις χώρες που προσήλθαν στις κάλπες την περασμένη Κυριακή. Σε επίπεδο περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ψήφισαν από τους 665 οι 426. Οι αλλαγές που έφερε η κάλπη ήταν στις έδρες των συνδυασμών και αυτό είναι ένα μήνυμα που τόνισε το εκλεγμένο μέλος με την Πάσκο, Κώστας και Τιξής, πως ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και αυτά πρέπει να λυθούν. Στην Ημαθία, ενώ ήταν εγγεγραμμένοι 276, ψηφίσαν 183. Στην Μπέλα ήταν εγγεγραμμένοι 190, ψηφίσαν 111. Στην Πειραιά 199, ψηφίσαν 132. Συνολικά και στους τρεις νομούς, από όπου προέρχεται η τοπική διοίκηση, ψηφίσαν 426 από τους 665. Ο συνδυασμός μας, η Πάσκο, στην Ημαθία κατέλαβε 130 ψήφους, στην Μπέλα 36 και στην Πειραιά 46, σύνολο 212, και κατέλαβε 4 έδρες. Η Δικαιώ, με βάση τα και στους τρεις νομούς, πήρε 76 ψήφους και κατέλαβε μία έδρα, η Υποφεέ 85 και κατέλαβε μία έδρα και ο συνδυασμός των αριστερών δυνάμεων κατέλαβε 41 ψήφους και πήρε μία έδρα. Για πρώτη φορά στην ιστορία της τοπικής διοίκησης του Μιλητηρίου, από τότε που έχουμε 7 έδρες γενικά στους τρεις νομούς, η Δικαιώ πήρε μόνο μία έδρα, για πρώτη φορά ιστορικά. Και η εκτίμηση της παράταξής μας είναι ότι στην τριετία πάνω δεν ασχολήθηκε με τα προβλήματα των οικονομολόγων, γι' αυτό το γεγονός ο κόσμος τους γύρισε την πλάτη. Είναι λυπηρό για την Πειραιά, που σήμερα θα εκπροσωπείται από ένα άτομο από την Πάσκο και ένα από τη Δικαιώ, ενώ μέχρι τα παλαιότερα χρόνια προσωπούταν από περισσότερους. Φαντάζομαι πως στο μέλλον να υπάρξει μια καλή συνεργασία με όλους, για να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε στα δύσκολα σημεία των καιρών που μας έρχονται ως οικονομολόγοι, γιατί οι οικονομολόγοι δεν σημαίνει ότι είναι μόνο στο ιδιωτικό τομέα, είναι και στο δημόσιο. Εγώ προέρχομαι από το δημόσιο τομέα και σήμερα κρίνονται πολλά ζητήματα είτε επιλογής προϊσταμένων και ζητάμε στις οικονομικές υπηρεσίες πια οι οικονομολόγοι να παίρνουν κάποια επιπλέον μόρια και να τοποθετούνται προϊστάμενοι, είτε στον ιδιωτικό τομέα οι ελεύθεροι επαγγελματίες πια να αποκτούν τα δικαιώματά τους, αυτά που τους ανήκουν.